τη χάριτη εστέσα σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον. Λαμπράν αγαπητοί μου, λαμπράν, μεγαλοπρεπή και εφρόσινον, εορτήν και πανήγυριν, εορτάζει και πανηγυρίζει σήμερον η Ορθόδοξος και γεραρά του Χριστού Εκκλησία. Σήμερον η Αγία Εκκλησία, ο εις αιώνας παρεκτηνόμενος και παρατηνόμενος Χριστός, κατά τους θεοφόρους της Εκκλησίας Πατέρας, μέγαν Αθανάσιον καιρών Αυγουστίνων, εορτάζει και πανηγυρίζει, τιμά και γεραίρει, νεράν μνήμην του εναγής Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έσυε κατά την περίοδο των φρικαλαίων διωγμών και των ανικούστων και ακατονομάστων βασανιστηρίων και μαρτυρίων, ανεπιφυλάκτως επίστευσε εις την θεότητα του Σωτήρος Χριστού, ηγονίστη γενναίος και ευθαρσός κατά τη σοφιώδους και θηριωμόρφη κακίας και των ποικιλονίμων κακών και των ποικιλονίμων εχθρών της σωτηρίας της ψυχής του, ομολόγησε πεπαρησιασμένος την καλή ομολογία, υγειάστη εντυχάριτη του Σωτήρος Χριστού και γέννητο φίλος υπό του αιωνίου Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος αναγραφής εν τη βίβλο της ζωής ευρίσκεται στον Άγιον Παράδεισον και έχει ήδη τα προήμια της αιώνιης ζωής, δόξης, ευτυχίας, μακαριότητος και ευδαιμονίας. Όθεν δικαίως χαίρει ο ουρανός, εφραίνεται η γη και η Εκκλησία σεμνινωμένη και καλλινωμένη τιμά και γεραίρει την ιεράν μνήμη του Αγίου Νικολάου, τον οποίο προβάλλει πρότυπον προς μίμηση υπό των στρατευωμένων και σκληρώς αγωνιζομένων επί της γης τέκνων της. Αλλά γιατί υγειάστη ο σήμερον λαμπρός και μεγαλοπρεπός εορταζόμενος Άγιος Νικόλαος, διότι εκτός των άλλων διέθετε πίστην, αληθή, ζώσαν και θερμήν εις τον Σωτήρα Χριστόν και την Θειοτάτην εις δασκαλία του. Και τούτο διότι η πίστη είναι όρος απαραίτητος πάση γενναίας πράξεως και μεγαλουργίας και αυτής της σωτηρίας της ψυχής μας, η οποία είναι αθάνατος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε, διδάσκεν πνεύματι Αγίο. Ο ιερός Ευαγγελιστής Μάρκος στο 16ο κεφάλαιο του ιερού του Ευαγγελίου. Αλλά γεννάτε το εύλογο ερώτημα. Εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε την θερμήν και αληθή και ζώσαν πίστην την οποία απαιτεί ο Κύριός μας παρά των γνησίων και αληθινών μαθητών του. Έχουμε πίστη σταθεράν και ακλόνητον ή έχουμε πίστη χλιαράν και ψυχράν, η οποία ευκόλως κλονίζεται υπό τον ανέμον της κακοδιδασκαλίας. Δυστυχώς η πίστη μας είναι χλιαρά και δια τούτο δεν έχουμε την δύναμη να αγωνιστούμε κατά του κακού και του κόσμου και της αμαρτίας και τι ούτω τρόπος περιπίπτωμε εις πολλάς αμαρτίας. Μόνον αληθώς θερμή πίστης καθιστά τους χριστιανούς ήρωας καθήκοντος, αγίους και εναρέτους. Μόνον η θερμή πίστη φέρνει τα μεγάλα κατορθώματα και τα ηρωικά πράξη. Σήμερον λοιπόν που η Αγία μας Εκκλησία με λαμπρότητα και με μεγαλοπρέπεια εορτάζει και πανηγυρίζει την ιερά μνήμη του Ενέξης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων και Θαυματουργού, ας ομιλήσουμε περί χριστιανικής πίστεως προς ωφέλεια ηθική. Τι είναι χριστιανική πίστη? Χριστιανική πίστη είναι η τελή αποδοχή και η εγκάρδιος, εγκάρδιος πεποίθησης εις όλας τας αληθείας τας οποίας διδάσκει η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία. Η πίστη είναι δώρον του Θεού, διότι όλα αλήθεια απεκαλύφθησαν υπό του αρχηγού και τελειωτού της πιστεώς μας του Κυρίου μόνου σου Χριστού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου και οι οποίοι αλήθεια καθαρέ, αμόνιντοι και αδιάφθοροι διαμένουν εν τη θεοσυστάτου Εκκλησία. Τη χάρη τεστέσαι σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον διδάσκει ο μεγάλος διαυγαστής των χριστιανικών αληθιών, ο μακάριος Παύλος, στο 2ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Χριστιανική πίστη είναι αναγκαία εις πάντα άνθρωπον, διότι φωτίζει και καταβγάζει την διάνοια και τούτο τρόπος δέχει τα αληθεία της οποίας ο ανθρώπινος νους είναι αδύνατον να γνωρίσει.
Ο άνθρωπος αφιέμενος εις τα σιδείας του δυνάμεις, περιπίπτης πλάνας και περιπατεί εις σκότος βαθύ, διότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και γεναρχών του ανθρωπίνου γένους, το λογικό να σκοτίστη και ο άνθρωπος δεν είναι δυνατέ καθαρός να γνωρίσει τα υπερκοσμίους αληθείας. Τούτο μαρτυρεί λαμπρός και τυλαυγός η αμερόληπτος ανθρωπότητος μακριών ιστορία. Οι άνθρωποι και τα έθ περιέψαν στην ολομανία και τα πάθη, εδέξαν παντίας δυσκολίας και κυλίοντο εις την διαφθοράν. Οι άνθρωποι ελάτρευσαν τα κτίσματα και εθεοποίησαν τα πάντα και απέδωκαν θεία δύναμη πράγματα μωρά και δυναμινά. Το φοβερότατον όλων δεν υπήρχε οδηγός. Δεν υπήρχε ο αστήρ, ο οποίος έμενε να οδηγεί στον άνθρωπο εις την χώρα της αληθείας, δια την οποία επλάστη ο λογικός άνθρωπος. Μόνον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος διδάσκαλος και καθηγητής, δίδαξεν αληθείας, η οποία είναι το φως και η ζωή της φυχής του ανθρώπου. Η χριστιανική πίστη είναι η αήφωτος λαμπάς, η οποία διαλύει τα σκότη, και ο φωτεινός, και ο παμφανόης, και ο τυλαυγής φάρος, ο οποίος ασφαλώς ασφαλέστατα οδηγεί στην αιωνιότητα. Δια της χριστιανικής πίστεως εφωτίστημεν και εγνωρίσαμεν αληθείας, η οποία γίνονται το κτήμα όλων των ανθρώπων, και των σοφών και των αγραμμάτων. Δια της χριστιανικής πίστεως εγνωρίσαμεν όχι μόνο τον Θεό της αγάπης και της ειρήνης, τον Θεό της δικαιοσύνης και της αγαθότητος, αλλά και των υψηλών μας προορισμών δια των οποίων γεννήθημεν και δημιουργήθημεν. Δια της χριστιανικής πίστεως γνωρίζομαι ότι είμαι θα εικόνες και ομοιώματα του Θεού, τέκνα εν Χριστώ Ιησού, βασιλής και ιερής του κόσμου και κληρονόμη της αιωνής ζωής και μακαριότητος. Δια της χριστιανικής ζωής εγνωρίσαμε ότι απαξάπαντες έχουμε σκοπών και προορισμών να επιστρέψουμε εις τον Θεό από το οποίο πλάστη. Η αληθής χριστιανική πίστη ανύψωσε των άνθρωπων, καθηγίασε τα σαρχάς, κατέλυσε τα κοινωνικά ανισότητας, καθιέρωσε την ωραία αρχή της φιλανθρωπίας και γενικώς σίγα γενναίας αρχάς, επί των οποίων οικοδομήθη το ωραίο και καλλιλαμπές του πολιτισμού οικοδόμημα. Η αληθής χριστιανική πίστη ενισχύει των άνθρωπων εις των δρόμων της αρετής και του καθήκοντος και δημιουργεί τας μεγάλας θυσίας και τας ηρωικάς πράξης υπέρ των συνανθρώπων και ολοκλήρου της κοινωνίας. Η αληθής χριστιανική πίστη ζωογονεί την ψυχή και αναγεννά την καρδία και αναπτύσσει τα ιδεώδης εκείνας αρετάς οι οποίοι προκαλούν τον θαυμασμό παντός στοιχειωδός λογικού και εχέφρονος ανθρώπου. Τέλος, η αληθής χριστιανική πίστη είναι ο μοχλός εκείνος δια του οποίου μετακινούνται και μετατοπίζονται τα των δυσχεριών όρη ως απεφάνθη ο Θεάνθρωπος Σωτήρ. Εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ρείτε το όρι τούτο, μετάβηθεν δεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδένα δυνατήσει ημίν. Οι πρώτοι χριστιανοί, οι χριστιανοί των σκληρών και απεινών διωγμών, οι χριστιανοί των φρικαλαίων και ανικούστων και ακροτονομάστων βασανιστήριων και μαρτυρίων, οι χριστιανοί του αφηρημασμένου χριστιανισμού, δια της πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελιών, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγένοντο ισχυρίαν πολέμο διδάσκει εις το ενδέκατον κεφάλαιο της προσδρομέως επιστολής του ο Απόστολος Παύλος, διότι τυχόν θερμήν και αληθή και ζώσα την πίστη της χριστιανικής αληθείας. Χριστιανική πίστη δεν είναι γνώση και θεωρία. Δεν είναι ανωτέρα φιλοσοφία την οποία πρέπει να μελετήσουμε. Χριστιανική πίστη είναι θάρρος, είναι φλόξ, είναι ζήλος, είναι ο οργασμός. Και ως έλεγε εις μνημειώδη ομιλία του ο βασιλεύς και ο πρίτανης των επισκόπων, ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ως απλούς ιερεύς από των αμβώνων της Αντιοχίας και ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και οικουμενικός πατριάρχης της βασιλίδος των πόλεων από των αμβώνων της Κωνσταντινούπολεως και ο οποίος ίστραπτε ευρώντα και συνεκεί κατά την Εκκλησία, όπως κατά την κλασική ελληνική αρχαιότητα, η υπεροχότερα πολιτική φυσιογνωμία των αρχαίων Αθηνών και ολοκλήρου της Ελλάδος, ο δαιμόνιος Περικλής, ίστραπτε ευρώντα και συνεκήκα την Ελλάδα από του λόφου της Ποινικός, κατά πληροφορία του επιφανεστάτου ποιητού της αρχαίας κομμωδίας Αριστοφάνους, εις την περίφημον κριτική του κομμωδία Αχαρνής, λέγω, ομιλών
Ο Απόστολος, ο ιερός Χρυσόστομος Περιπίστος λέει, όπως ο κόκκος του σίτου πίπτει στην γη με το λίγον φύεται, αυξάνει, ανθεί και καρποφορεί, και το τρόπος και η χριστιανική πίστης κυριεύουσα όλης της ποικής του ανθρώπου, ζωγονεί και φέρει τους ωραίους και γλυκείς και αγλαούς καρπούς των αρετών. Πίστης χωρίς των έργων της αγάπης είναι νεκρά, άψυχος αναφαγής. Δαιμονίων είναι αυτή πίστης και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν. Πίστης μη διαγάπης την εργουμένη και μη συνοδευομένη από των χριστιανικών αρετών είναι ψυχρά, άψυχος αναφαγής. Δαιμονίων είναι αυτή πίστης. Όσπερ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί διδάσκει ο σεμνός και ταπεινός. Πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος, το δεύτερο κεφάλαιο της καθολικής του επιστολής. Μία πατώμεθα. Η τιάστη πίστη δεν σώζει από τις αμαρτίες και το αιώνιο θανάτου. Η τιάστη πίστη δεν φέρνει την αιώνια ζωή και μακριότητα. Η αληθής χριστιανική πίστη εμφυτεύει την μεγαλουργών αγάπη. Παρέχει δύναμη και ηρωισμό. Δίδει την ειρήνη στο πνεύμα και την καρδία. Η πίστη σα και σε πορεύει η ειρήνη. Σώζει τον άνθρωπον. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσει. Η αληθής χριστιανική πίστη δημιουργεί τα ευνομουμένα κοινωνία και τα μεγάλα και ηρωικά έθνη, τα οποία πάντοτε, ως αναφέρει η αμερόληπτος ανθρωπότητος μακραίων ιστορία, και προάγονται και υψώνονται και μεγαλουργούν. Και το πολυπαθές και πολύτλα ελληνικών έθνος, έθνος φιλανθρωπότατων, έθνος αλκημότατων, γενναιότατων, όπως διδάσκει ο ταπεινός Πλούταρχος εις τα περίφημα έργα του Άρατος και Αριστοτέλης, εντιθερμεί εις Χριστόν πίστην και ανέζησε και προόδευσε και μεγαλούργησε και θαυματούργησε και ηγονίστη γενναίος και έχισε ποταμούς αμάτων προστεραίωση και διάδοση των χριστιανικών αληθιών. Εξ όσων ελέγξαν, αγαπητοί μου, συνάγεται το συμπέρασμα. Αν αμφισβητήτως, η χριστιανική πίστη θαυματουργεί. Επετέλεσε το μέγα θαύμα της καταλύσεως του αρχαίου κόσμου και της αναγεννήσεως αυτού. Επιτελεί το μέγα θαύμα της πνευματικής καθάρσεως του ανθρώπου και της ανορθώσεως των ηθικώς πιπτών των λαών. Χρέος όλων μας, κληρικών και λαϊκών, είναι να πιστεύομεν, ακραδάντος εις την θεότητα του Σωτήρος Χριστού, και να πράττομεν καθόλην την διάρκεια της ζωής μας τον Ευαγγελικό νόμο. Ας είμεθα πάντε στερεοί, ακλόνητοι, εδραίοι και αμετακίνητοι, μη κλειδονιζόμενοι υπό των διαφόρων και περιφερόμενοι υπό των διαφόρων ανέμων. Ας λέγομεν και εμείς εκείνο το οποίο έλεγον πολλάκι της ημέρας, τα στόματα του Χριστού, οι Θεοκήρυκες Απόστολοι. Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Κύριε, σε παρακαλούμε θερμός να βοηθήσεις ώστε να αυξηθεί η πίστη μας προς το πρόσωπό σου και την αγιωτά την δασκαλία σου. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ο Κύριος ημών σου Χριστός, ο πρεσβύτερος αδελφός μας, δια των πρεσβειών δεήσεων και μεσητιών της πρεσβυτέρας αδελφής μας, ως ονομάζει την μεγάλη κυρία του κόσμου, να υπάρθενον Θεοτόκον, εις περίφημον αντιαιρετικήν του επιστολήν, προς το σύγχρονον του επίσκοπον Κορίνθου Αντίοχον, ο κλεινός και αγωνιστής προθιεράρχης της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, Μέγας Αθανάσιος, όλων των Αγίων του και του σήμερον λαμπρός και μεγαλοπρεπώς εορταζομένου και πανηγυριζομένου, Αγίου Νικολάου, επισκόπου μύρων της ηλικίας του θαυματουργού, ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ο αρχιπίμην Χριστός όλους μας ανεξαιρέτως να μας σκεπάζει, να μας ενισχύει, να μας θερμαίνει και να μας φωτίζει, ιστροπονώστε μέχρι της τελευταίς μας να διαθέτουμε πίστην σταθεράν, ακλόνητον, πηγαίαν, εσωτερικήν, αγνήν, ανυστερόβουλον και ανυπόκριτον, και να είμεθα πλέον οι βέβαιοι ότι μέχρι της τελευταίς μας θα έχομεν, θα είμαι κάτοχοι και κτήτορες και θα πράττομεν όλα εκείνα τα καρποφόρα έργα τα οποία θα μας εξασφαλίσουν τον Άγιον Παράδεισο. Και τα έργα αυτά εν ολίγης είναι η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερος προς τους εχθρούς μας.
αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε. Τα έργα της θερμής και αληθούς πίστεως προς τον Σωτήρα Χριστόν και την Αγιωτάτη διδασκαλία του. Τα έργα της Θείας και υπερκοσμίου αρετής κατά τον Άγιον Ισίδρο τον Πιλουσιώτην και τέλος τα έργα της δικαιοσύνης δια να σταματήσει επιτέλους η λεγόμενη κοινωνική αδικία. Διότι όπως εδίδαξε ο Θεόγνης ο Μεγαρεύς, ο μεγάλος εκείνος ελεγιακός ποιητής, εν δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα ρε. Και τότε αγαπητοί μου πλουτούντες και προκόπτοντες εις το αγαθόν, θα αξιωθώμεν από τις παρούσεις ζωής να προαισθανθώμεν, να προαπολαύσομεν και να προγευθώμεν τα ακύρατα αγαθά τα οποία ο Θεάνθρωπος Σωτήρ ετοίμασε σ' αγαπώσιν αυτόν. Αμήν.